Καλησπέρα από παρμπολα.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Τραχώνων. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Θύελλας Αγίου Δημητρίου και Μελισσίων κρίθηκε ισόπαλο 0-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή των Μελισσίων, τον κύριο Αλέξη Ματζούνη. Κύριε Ματζούνη, σχετικά με το αποτέλεσμα, κάποιες δηλώσεις του αγώνα. Εντάξει, θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Εμάς μόνο ικανοποιημένους δεν μας αφήνει. Είχαμε έρθει εδώ καθαρά για το διπλό. Και το λέω τώρα που τελείωσε το μάτς, γιατί αν ήταν πριν τον αγώνα θα θεωρούσε κάποιος ότι επικαλούμαστε δικαιολογίες. Ήρθαμε αποδεκατισμένοι με προβλήματα και αριθμητικά και ποιοτικά παιδιών που μείναν πίσω και λόγω COVID. Αυτά τα κρύψαμε κάτω από το χαλί, δεν μας ενδιέφερε. Ήρθαμε εδώ μόνο για το διπλό. Η εικόνα μας θεωρώ ότι ήταν μια ομάδα πολύ τακτική, κλειστό παιχνίδι. Ο ένας, ας το πούμε, φοβόταν τον άλλον, αλλά οι ευκαιρίες, οι τρεις ή τέσσερις οι ποδοσφαιρικές ευκαιρίες ήταν όλες από τη μεριά μας. Οπότε, μόνο ικανοποιημένους δεν μας αφήνει. Και σαν αποτέλεσμα, αλλά και βάσει της εικόνας του αγώνα. Υπήρχαν ατυχίες, είδαμε από ό,τι είδα και εγώ τον αγώνα. Υπήρχαν πολλές ατυχές στιγμές. Ναι, υπήρχαν ατυχές στιγμές. Είχαμε και ατυχές στιγμές μες στη βδομάδα με απουσίες παιδιών. Σας ξαναλέω, με αρρώστιες, με τραυματισμούς, με COVID. Είμαστε μείον 6, μείον 7 παίχτες. Ήρθαμε, είδατε ότι δεν είχαμε ούτε πλήρη αποστολή. Είμαστε 16-17 παιδιά. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, το έχουμε πει. Συνεχίζουμε, έχουμε το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας. Δύο παιχνίδια, έχουμε και το κύπελο μέχρι τις γιορτές και εκεί να δούμε τι έχουμε κάνει, να ανασυγκροτηθούμε σαν ομάδα, να δούμε τα θέλω μας και με ηρεμία να πάμε από τον καινούριο χρόνο. Η επόμενη αγωνιστική με ποια ομάδα είναι? Η επόμενη αγωνιστική είναι στην έδρα μας, στα Μελίσσια, με τον Ιάσονα. Ωραία, ωραία. Θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τις δηλώσεις. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.